Ερχόμενος σήμερα στο στούντιο του Νέα Σμύρνη Radio TV εδώ στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης, στον Πολυχώρο Γαλαξίας, έξω ακριβώς από τον Πολυχώρο, είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο και πολλούς νέους ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτή. Ζήτησα λοιπόν από τους ανθρώπους που διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση να είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο σήμερα και να μας πούν ακριβώς τι γίνεται εδώ. Είναι κοντά μου ο Ευστράτιος Αθανασίου, ο κύριος Ευστάθιος Αθανασίου, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου, και ο κύριος Πέτρος Νασιμπιάν, που είναι αντιπρόεδρος Α της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου. Κύριε Αθανασίου, τι ακριβώς γίνεται σήμερα στην πλατεία της Νέας Σμύρνης? Αγαπητέ κύριε Παπαδάκο, καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμητική έτσι υποστήριξη και ανταπόκριση στην κοινοποίηση του αιτήματος για την διάδοση αυτής της κοινωνικής δράσης. Πράγματι, σήμερα εδώ στη Νέα Σμύρνη έχουμε συγκεντρώσει ένα μεγάλο πλήθος κόσμου, νέων ανθρώπων, όπως πολύ σωστά είπατε, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, ώστε να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Η δράση μας αυτή γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, με τη Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου, και προσπαθούμε ουσιαστικά να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές του μέσα και από τη δική μας αρρωγή σήμερα εδώ στην πλατεία. Πώς πήγε από προσέλευση κόσμου? Εγώ όταν ήρθα είδα πολύ κόσμο, αλλά θέλω να μου πείτε γενικά σήμερα όλη τη μέρα. Ακριβώς, η δράση μας ξεπέρασε και κάθε προσδοκία. Διαρκώς έρχονται όχι μόνο φίλοι και μέλη μας, όχι μόνο όσοι και όσες ενημερώθηκαν από τα social media, από τον ιστότοπό μας, από τη δική μας κοινοποίηση, αλλά αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως είναι ότι και ο περαστικός κόσμος, όσοι απ' έξω διέρχονται από την πλατεία, ενημερώνονται από θελοντές μας, ενημερώνονται από φοιτητές και φοιτήτριες ιατρικής, ενημερώνονται από άλλους επαγγελματίες υγείας, καταλαβαίνουν την αξία της δωρεάς μυελού των οστών και γιατί να εγγραφείς ως εθελοντής δότης, και κάθονται και εγγράφονται και συμμετέχουν στη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή που δεν παίρνει πάνω από 1-2 λεπτά και πραγματικά μπορεί να προσφέρει και μια ζωή κυριολεκτικά. Έτσι. Κύριε Νασιμπιάν, τι ακριβώς είναι η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου? Κύριε Παπαδάκο, να πιάσω καταρχάς το νήμα από εκεί που το άφησε και ο πρόεδρος και ιδρυτής, και να πω ότι στόχος της εταιρείας, μεταξύ άλλων, είναι να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα για την αξία που έχει η δωρεά μυελού των οστών, να προσελκύσουμε κι άλλους νέους ανθρώπους έτσι ώστε να γίνουν εθελοντές. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω να πω για τη σημερινή ημέρα εγώ είναι πως ευχαριστώ όλα τα μέλη της εταιρείας και όλους τους εθελοντές που κατάφεραν και ήρθαν εδώ σήμερα, έδωσαν το παρόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τους ευχαριστώ και για την βοήθεια κατά την οργάνωση, ευχαριστώ πάρα πολύ και το Δήμο Νέας Σμύρνης για τη φιλοξενία, και σας τον ίδιο φυσικά συγχαρητήρια και για την εκπομπή και για τη δουλειά που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα, η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2021, ξεκίνησε αρχικά διαδικτυακά, προσέλκυσε πάρα πολλά μέλη μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Στόχο έχει την προαγωγή της πρόληψης του καρκίνου σε επίπεδο κοινωνικό, σε επίπεδο επιστημονικό. Διερευνάται όλο αυτό από ένα πολυεπιστημονικό πρίσμα, από γιατρούς, ψυχολόγους, διατροφολόγους, εκπαιδευτικούς. Και μεταξύ άλλων στόχων είναι και να μπούμε και στα σχολεία τις επόμενες μέρες. Σας κάνω και ένα spoil. Πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, έχουμε ξεκινήσει και στην Ευαγγελική Σχολή της Νέας Σμύρνης. Στόχος μας είναι να μπούμε και στα υπόλοιπα σχολεία, έτσι ώστε να αγκαλιάσουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Ακούγονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα και νομίζω ότι αξίζει να δούμε και λίγο. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν με τον κύριο Νασιμπιάν για το πώς κινείται η εταιρεία. Θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε, πρόεδρε? Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω κύριε Παπαδάκο τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδος, τους ανθρώπους που έφερε εδώ, τον κύριο Σκούρτη, ο οποίος ήρθε και ουσιαστικά είναι στα στελέχη του Συλλόγου και κάνει τις λήψεις, κάνει τα επιχρήσματα, τις αιτήσεις των ανθρώπων, όλους όσοι και όσες ήρθαν σήμερα εδώ και μας τίμησαν και μας τιμούν με την παρουσία τους. Εμείς, αυτά που είπε και ο Αντιπρόεδρος, θα συνεχίσουμε μία πορεία δυναμικών δράσεων μέσα στη κοινότητα, μέσα και στην επιστήμη, να συνδυάσουμε αυτά τα δύο, να μπορέσουμε έτσι να εκπληρώσουμε το στόχο μας. Και πραγματικά καλούμε και προσκαλούμε όλους τους φίλους και τις φίλες και να μας ακολουθούν στα social media και να έρθουν έτσι στη μεγάλη μας κοινότητα και η οικογένεια της CPRG Greece. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.